Συγχαρητήρια. Congratulations. Thank you. Εύχομαι καλές επιτυχίες. He wishes successes for the future. Εγώ έπαιξα 10 χρόνια στον ΠΑΟΚ. He played 10 years at ΠΑΟΚ. Τερματοφύλακας. He was a goalkeeper. 5 χρόνια έπαιξα εδώ και 5 χρόνια στο παλιό το γήπεδο. 5 years here at this stadium and 5 years at the old stadium. Σήμερα βέβαια η ομάδα μου με τίμησε. Today the team gave him an award. Και αυτό που λένε το ότι όταν θυμάσαι το παρελθόν έχεις μέλλον. Αυτό τηρεί η ομάδα μου. Θερμά συγχαρητήρια. Μπορεί να μας πει ποιο ήταν το μυστικό αυτής της ανατροπής και με 10 παίκτες, τι είχε η ομάδα και τα κατάφερε. Ξέραμε από την αρχή ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, διότι ο ΠΑΣ είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει να χάσει τίποτα και γι' αυτόν τον λόγο θα θέλει να δείξει πολλά πράγματα από εμάς. Δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο στόχο, οπότε ξέραμε ότι θα μπει ψυχωμένα και δυνατά και αυτό θέλαμε να κάνουμε κι εμείς. Θεωρώ ότι μπήκαμε καλά, αλλά τα πράγματα γίνανε λίγο πιο δύσκολα με την κόκκινη κάρτα που πήραμε. Συζητήσαμε κάποια πράγματα στο ημίχρονο, είδαμε πώς μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες του παιχνιδιού, απαντήσαμε με ένα γρήγορο γκολ και είχαμε την τύχη να κερδίσουμε. Τώρα ήταν θετικό αυτό γιατί πήραμε 3 βαθμούς ενώ αφήσαμε 2 την προηγούμενη εβδομάδα και ελπίζω τώρα την Πέμπτη να πάρουμε άλλους 3 και να μπούμε σε μια διαδικασία ενός επιτυχιών. Κατά τη γνώμη του, οι κάρτες που δόθηκαν και τους είδαμε αρκετά εκνευρισμένους στο πρώτο μήνα. Ήταν υπερβολικές, ήταν τραβηγμένες, γι' αυτό και είδαμε αυτή την ένταση από το κράτος. Το θέμα είναι ότι εντάξει, γενικά δεν θέλω ούτε να μιλήσω για τους διαιτητές, ούτε να πω κάτι συγκεκριμένο για τη διαιτησία. Απλά εντάξει, είναι λίγο δύσκολο και περίεργο αυτό που συμβαίνει. Έχω παίξει πολλά χρόνια ποδόσφαιρο και είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Ελπίζω κάποιος να κάνει κάτι γι' αυτό, γιατί είναι δύσκολο να μην παίζεις απλά εναντίον 11 αντιπάλων. Και εντάξει, είναι δύσκολο και για μας να αναπεξέλθουμε σε αυτό. Είναι εκνευριστικό και εντάξει, ελπίζω να τα καταφέρουμε. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμη παιχνίδια σε πρωτάθλημα και κύπελλο, το δημοσίευμα για το μέλλον που δεν είναι κυβέρνηση, ομάδες από τη Ρωσία, στην Τουρκία φυσικά που δεν είναι κυβέρνηση. Ο ίδιος η δικιά σου πρώτη σκέψη γύρω από αυτό το θέμα, αν θέλει να τη συμμετέχει. Δεν θα ήθελα να πω κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή. Έχουμε ακόμα μία σεζόν, κάποια παιχνίδια και θέλουμε να επικεντρωθούμε στο κύπελλο και εύχομαι να το πάρουμε. Θα είναι δύσκολο σίγουρα, αλλά ελπίζω να το κατακτήσουμε. Από εκεί και πέρα, εγώ συγκεντρώνομαι τώρα στα παιχνίδια. Το μόνο σίγουρο που μπορώ να πω είναι ότι έχω 2 χρόνια ακόμα στη Φενέρ και από εκεί και πέρα θα δούμε, δεν ξέρω, το καλοκαίρι.